για να παραδώσουμε το drone αξίας 20.000 ευρώ στην διεύθυνση της πυροσβεστικής υπηρεσίας μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη εδώ και την πολιτική προστασία, τον συντονιστή και τον διευθυντή. Εγώ θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω την πυροσβεστική υπηρεσία, τα παιδιά της πυροσβεστικής και τη διοίκηση για το έργο το οποίο προσφέρουν και τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Όλοι μας έχουμε ζήσει τη δύσκολη ώρα της πυρκαγιάς και τον αγώνα που χρειάζεται να κατασβεστεί μια φωτιά. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Το 95% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Έχουμε αφήσει τα οικόπεδά μας, τα χωράφια μας, γεμάτα καλαμιές και όταν ξεκινήσει η φωτιά δεν ελέγχεται. Θα κάνουμε και ως περιφέρεια και ως αυτοδιοίκηση ό,τι είναι δυνατόν, αλλά αν υπάρχει αμέλεια, αν δεν προσέχει ο κόσμος, είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Δεν είχαμε και πολλές βροχές, με τις ζέστες και με τον αέρα ιδιαίτερα. Λοιπόν, το μηχάνημα αυτό, το επιτάμενο μηχάνημα, το drone, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις σε επιτελικό επίπεδο, ώστε οι αξιωματικοί και ο διοικητής να κατευθύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις ή να βλέπουμε την έκταση της πυρκαγιάς. Μας περιπτώσει σε επίπεδο επιχείρησης είναι κάτι το εξόχως σημαντικό. Και εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα εξαρτηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Να προχωρήσουμε γρήγορα και τη διαδικασία της λειτουργίας της ΕΜΑΚ Τρίπολης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς εδώ ισχύει, ότι η περιφέρεια θα καλύψει τον ικανοποιητικό εξοπλισμό. Είναι μια τεράστια προσφορά και πολύ σπουδαία η απόφαση και ευχαριστώ δημόσια και τον διοικητή εδώ γι' αυτό, ότι θα έχουμε ως περιφέρεια ΕΜΑΚ. Είμαστε μια περιφέρεια, όχι μόνο που πλήττεται από ποτείες κάθε χρόνο, αλλά και από πλημμύρες και από σεισμούς. Επομένως, χρειαζόμαστε αυτή την σπουδαία, την εξειδικευμένη δύναμη για να παρέμβει όπου χρειάζεται. Γι' αυτό και συμμετέχουμε ως περιφέρεια στην αγορά του εξοπλισμού που απαιτείται για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της. Να γίνει γρήγορα και αυτό. Καλό καλοκαίρι με όσο δυνατόν λιγότερες φωτιές δίπλα στην πυροσβεστική υπηρεσία και πρόνοια. Φροντίδα, όχι επιπολαιότητες, για να μην ξεκινήσει η φωτιά. Γιατί χρειάζεται αγώνας και κόστος για να σβήσει. Καλή δύναμη στα παιδιά της πυροσβεστικής, να είναι γερά και δυνατά, πρώτα απ' όλα, και να είμαστε όπως είμαστε πάντα δίπλα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα που κάναμε για την προμήθεια του συγκεκριμένου drone, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο που διαθέτει αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιτήρηση των δασικών εκτάσεων ή στις περιπτώσεις που χρειάζεται να επέμβουμε για τη διάσωση κάποιου ανθρώπου που έχει χαθεί και σε οποιοδήποτε φυσική καταστροφή. Έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει εικόνα είτε στο συντονιστή που είναι στο έδαφος, είτε και στο συντονιστικό κέντρο στην Αθήνα. Η κάμερά του είναι πολύ εξελιγμένη, με μεγάλη ευκρίνεια. Έχει οπτικό zoom 20x και ψηφιακό 200x. Το βάρος του είναι γύρω στα 3,6 κιλά χωρίς τις μπαταρίες, με τις μπαταρίες φτάνει τα 6,3 κιλά. Έχει δυνατότητα να πετάει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα και με άνεμο μέχρι 8 ποθών σε ένα ύψος 5.000 μέτρων και σε απόσταση 8.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την ομάδα χειρισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών που οργανώνουμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια και θα έχει την ονομασία Ίκαρος Πελοποννήσου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Περιφερειάρχη που είναι εδώ. Η πρώτη υπογραφή σήμερα που έβαλα ήταν η σύμβαση με την πολιτική προστασία, την πολιτική ηγεσία, για την παραχώρηση δωρεάν από πλευράς περιφέρειας ενός οικοπαίδου περίπου 4 στρεμμάτων στην οδό Καραμών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κέντρου πολιτικής προστασίας. Θα είναι ένα ισόπεδο κτίριο με υπόγειο, θα έχει όλα τα τεχνολογικά μέσα, ώστε σε πρώτο χρόνο να παρακολουθούμε τα φαινόμενα στην περιφέρειά μας. Εκεί θα είναι το κέντρο των επιχειρήσεων.
με τη συμμετοχή πρώτα απ' όλα τη περιοριστική υπηρεσία αλλά και εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων να μπορούμε με σύγχρονο τρόπο να κατευθύνονται οι δυνάμεις και να επιλύουν τα προβλήματα. Παράλληλα, θέλω να σας πω με την φροντίδα εδώ και του συντονιστή πολιτικής προστασίας κ. Χατζή και του διευθυντή πολιτικής προστασίας κ. Παπαζόπουλου, με την συνεργασία εδώ του αντιπεριφερειάρχη κ. Καπέλου και πρώην διευθυντή της προσβεστικής υπηρεσίας, ετοιμάζομαι τις 5 αποθήκες πολιτικής προστασίας, στις οποίες θα έχουμε μέσα καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο το υλικό για την περίπτωση πρώτης ανάγκης. Αυτό θα γνωστοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, προφανώς και στην πυροσβεστική. Ό,τι γράφει ο νόμος θα είναι μέσα σε αυτή την αποθήκη, ώστε σε πολύ δύσκολο, σε πολύ σύντομο χρόνο να μπορούμε να ανταποκριθούμε, να στείλουμε σκηνές, να έχουμε γεννήτριες. Θα εκπαιδευτούν και κάποιοι βαλλοί μας, ήδη εκπαιδεύτηκε ο κ. Παπαζόπουλος στο σύστημα των σκηνών. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι, μην φοβηθεί κανένας, αλλά το κράτος και η περιφέρεια πρέπει να είναι εντάξει σε αυτό το τομέα. Να μην χρειαζόμαστε σκηνές και να μην έχουμε οι κουβέρτες, οι στρώματα, οι γεννήτριες ή όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά θα τα επιθεωρήσετε, θα τα δείτε και στις 5 περιφερειακές ενότητες για να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο. Να ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες μας για το τι είμαστε εδώ. Δεν μπορεί να υπάρχει νόμος για αποθήκες πολιτικής προστασίας και να μην έχουμε τίποτα. Να είναι όλα σάπια μέσα και εγκαταλελειμμένα. Όπως ήταν κύριε Παπαζόπουλε, έτσι δεν είναι. Να κρίσει και να καθάρισει. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ όλους και γι' αυτό. Εντάξει, θα κάνουμε για την πολιτική προστασία ό,τι πρέπει. Και θα διαθέσουμε όσα χρήματα απαιτούν. Κύριε Περιφερειάρχη, χρονοδιάγραμμα για το έργο έτσι στην Καλαμών υπάρχει, έχουμε κάτι. Το έργο στην οδό Καλαμών θα γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Είναι με τη διαδικασία σύνταξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι 13 κέντρα πολιτικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε πόλη της περιφέρειας του Πελοποννήσου, αλλά η έδρα είναι η Τρίπολη και έπρεπε να γίνει εδώ. Εντάξει. Δώσαμε το υπόπεδο, θα γίνει μια εκαθάριση του υπόπεδου. Έχουμε κρατήσει και τα χρήματα εδώ αντιπεριφερειάρχης ο κ. Λαυρόπουλος. Θα το εκαθαρίσουμε τις προσεχείς ημέρες, ώστε να αρχίσει σύντομα η κατασκευή του. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο.